Πάμε να δούμε τι έγινε με την κυρία Βόζεμπεργκ, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έκανε μία ανάρτηση για τον καύσωνα και άρχισε μία κόντρα με την Ακρίτα. Με την Έλενα. Για πες μας, γιατί εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η κόντρα και όσα συνέβησαν. Ναι, πράγματι. Κοίταξε, ανεβάζει ένα tweet η κυρία Βόζεμπεργκ, όπου γράφει «Ερώτηση ρητορική». Δηλαδή, αν τρεις μέρες δεν βάλουμε πλυντήριο και δεν μαγειρέψουμε. Αυτό δεν λέει η κυρία Βόζεμπεργκ. Βόζεμπεργκ, ναι. Ελίζα Βόζεμπεργκ της Νέας Δημοκρατίας ρωτάει, ρητορική ερώτηση. Δηλαδή, αν τρεις μέρες δεν βάλουμε πλυντήριο και δεν μαγειρέψουμε και αρκεστούμε σε σαλάτα, φρούτα, χυμούς και σάντουιτς ή παραγγείλουμε μια πίτσα, τι θα πάθουμε, έλεος πια. Καύσωνας ΔΕΗ. Αυτό τελειώνει. Λέει η κυρία Βόζεμπεργκ. Μάλιστα. Δηλαδή, σου λέει να μην μαγειρέψουμε. Να μην βάλουμε πλυντήριο, να φτιάξουμε μία σαλάτα, φρούτα χυμούς, να φάμε ένα σάντουιτς, να παραγγείλουμε μία πίτσα. Και να παραγγείλουμε με τα λεφτά. Δώσε λεφτά, κυρία Βόζεμπεργκ, να παραγγείλουμε! Έτσι, με τα λεφτά. Έλα, κυρία Βόζεμπεργκ. Εσύ παίρνεις μια καλή αποζημίωση κάθε μήνα. Πόσα λεφτά και στην Ευρωβουλή, πολλά είναι τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, κυρία Βόζεμπεργκ. Πολλά τα λεφτά, κυρία Βόζεμπεργκ. Συμπαθέστατη, κυρία Βόζεμπεργκ. Για πάμε, τι της απαντάει η Έλενα Κρήτα. Λοιπόν, της γράφει λοιπόν η Έλενα Κρήτα, ναι. Όπως βέβαια και πάρα πολλοί άλλοι χρήστες του διαδικτύου, αλλά αυτό έχει ενδιαφέρον. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της, ένας πυλώνας της ΔΕΗ αυτοαναφλέγεται. Αυτά λέει η Αυτά η της απαντάει η Έλενα Κρήτα, για να λάβει φυσικά την απάντηση της Ελίζας Βόζεμπεργκ, η οποία της λέει, αγαπητή κυρία Έλενα Κρήτα, θα προσέξω πράγματι τα λεγόμενα μου προς αποφυγή αυτοανάφλεξη του πυλώνα της ΔΕΗ. Προσέξτε παρακαλώ και εσείς τα δικά σας, γιατί κινδυνεύουμε να σας χάσουμε από δηλητηρίαση. Από δηλητηρίαση πού κολλάει αυτό. Κολλάει στο ότι με αυτά που λες θα αυτοδηλητηριαστείς. Αυτό θέλει Μάλιστα. να πει η κυρία Βόζεμπεργκ. Πάντως, καμιά φορά πολιτική. Ξεφεύγουν λίγο. Ναι, είναι ο νεμποντισμός, λέμε, που τους πιάνει. Νομίζει η άλλη ότι είναι η Μαρία Ντουανέτα. Δεν αναφέρομαι στην κυρία προς τον Βόζεμπεργκ. Δηλαδή, νομίζει καθένα. Δεν καταλαβαίνουν. Και ναι, δεν καταλαβαίνουν ο κόσμος το αν έχει να φάει, το αν έχει να πληρώσει το ηλεκτρικό, το αν βάζει πλυντήριο μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα είναι ψηλά γράμματα. Είναι ψηλά γράμματα.